και θα λάβει ο κύριος Κατρούγκαλος αναπληρωτής υπουργός. Για 2 λεπτά, κύριε. Αναρωτιέμαι τι είναι χειρότερο, ένας φαύλος πολιτικός ή ένας υποκριτής πολιτικός. Ακούμε από τους εκπροσώπους του παλαιοκομματισμού καταγγελίες για το πελατειακό τέρας που δημιούργησαν και αποστάσεις από αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πώς δικαιολογούνται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από το οι θήτες, αυτοί που δημιούργησαν την πατρονία και το πελατειακό κράτος, να κατηγορούν τα θύματά τους, τους εργαζόμενους δηλαδή που ήταν όμοιροι για χρόνια και μετά εξαρτημένοι πελάτες από αυτούς, για το θεσμικό έσχος που δημιούργησαν. Στο γραφείο μου το τελευταίο διάστημα, και κατέβαινα για να τις συναντήσω, έρχονταν καθαρίστριες από τα σχολεία, από τη Θεσσαλονίκη, από τους δήμους. Ποιος από εσάς θα πάει να καθαρίσει τουαλέτες? 200 ευρώ έπαιρναν αυτές οι γυναίκες, 250. Και γιατί το έπαιρναν? Διότι ενώ εκπλήρωναν πάγιες δουλειές που ικανοποιούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τα οποία ψάχνετε για την εφαρμογή του προεκού διατάγματος, το πελατειακό τέρας, αυτό το ρόλο του κίνσορα, όταν εσείς έχετε το αίμα στα χέρια σας, όχι μόνο για τις απολύσεις, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι προσλήψεις και για τη μισοζωή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή την υποκρισία σας την επιστρέφουμε. Αν θέλετε να φύγετε, όπως έχει ήδη φύγει και το Πασόκ, φύγετε. Απλώς αποδεικνύεται ότι δεν θέλετε να έχετε ρόλο στην ανόρθωση της Ελλάδας, ότι είσαστε κληρονόμοι των αμαρτιών του παρελθόντος σας και δεν μπορείτε να επιβλακείτε από εκεί. Ωραία. Για 1 λεπτό, κύριε Μητσοτάκη.